Ονομάζομαι Κώστας Μαντέος, είμαι πρόεδρος στο Σύνδεσμο των Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών περίοδου 1967-1974. Ήμουνα κρατούμενος, πολύ βασανισμένος στην περίοδο της Χούντας και αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά, συναγωνιστές μου και οι φίλοι μου θα συμμετάσχουμε στην εκδήλωση που διοργανώνουν η Πρωτοβουλία Κοινωνικών και Πολιτικών Ομάδων στις 16 του μήνα στο Σύνταγμα. Και θα διαδηλώσουμε την πίστη μας στη δημοκρατία, την πίστη μας στη λαϊκή κυριαρχία, καταδικάζοντας το φασισμό, όλες τις παραφιάδες του φασισμού, γιατί έχουν εμφανιστεί και άλλα αυτά τα περιθωριακά ομαδάκια που υπάρχουν πέρα από τη Χρυσή Αυγή. Θα τιμήσουμε τη μνήμη του Παύλου του Φύσα, που τόσο δύσκολα να μιλήσει κανείς, ας πούμε, για την ποιότητα του ανθρώπου, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε, όπως δεν φοβόταν και ο Παύλος ο Φύσας. Έτσι θα καταδικάσουμε το φασισμό, το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία. Θα βοηθήσουμε όπως βοηθάμε εμείς με το πνεύμα το αντιδικτατορικό. Βοηθάμε όλους τους πρόσφυγες που μας έχουν ανάγκη και πραγματικά ο ελληνικός λαός έχει δώσει μεγάλα δείγματα αλληλεγγύης στο προσφυγικό στοιχείο, παρά τις αντιξοότητες που υπάρχουν στη χώρα μας και παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας, ο ελληνικός λαός στα νησιά, στις πόλεις, βοήθησε όπως μπορούσε με τον καλύτερο τρόπο τους πρόσφυγες. Αυτό το πράγμα θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε, ας πούμε, στην καταπολέμηση, όπως είπα, της μισαλλοδοξίας, την καταπολέμηση του φασισμού και όλων των παραφιάδων αυτού και θα βοηθήσουμε τη δημοκρατία όπως πρέπει να προχωρήσει στον τόπο μας, εφόσον βγούμε και από τη κρίση. Όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας είναι ποτέ πια φασισμός. Εμείς το φασισμό, η αντιδεκτοτορική δική μου γενιά, η γενιά του 1-4 και του 15%, το βίωσε στο κεφάλι της και στο σώμα της. Επομένως, αυτός είναι ο πρώτος στόχος μας. Ποτέ πια φασισμός σε αυτόν τον τόπο. Πάντα να ανθίζει η δημοκρατία, πάντα να είμαστε ένας λαός και μια χώρα ανοιχτή σε όλα τα ρεύματα που μπορούν να δημιουργήσουν μια προοδευτική τάση μέσα στην Ευρώπη. Να ρωτήσω, εσύ σαν αντιστασιακός που έχετε βασανιστεί επί Χούντας, ποιες νομίζετε ότι είναι οι αιτίες που ξαναναβίωσε ο ναζιστικός εφιάλτης στην Ελλάδα? Γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είναι απλώς μια ακροδεξιά οργάνωση, είναι μια ναζιστική οργάνωση, ανοιχτά και δηλωμένα. Το δηλώνουν και πραγματικά συγχαίρω όσες εφημερίδες έχουν ανοίξει μέτωπο κατά της Χρυσής Αυγής. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση που το λέω και εγώ σαν δικηγόρος που παρακολούθησα πολλές φορές και τη δίκη της Χρυσής Αυγής εδώ όταν γίνεται στο εφετείο της Αθήνας και βλέπω, ας πούμε, και την αλαζονία που έχουν αλλά και την αμορφωσιά που έχουν γύρω από αυτά τα θέματα. Προσπαθούν να μιμηθούν τους ναζιστές, να μιμηθούν τους φασίστες και το μόνο που καταφέρουν είναι να χαρακτηρίζονται ως εγκληματίες. Όμως το φαινόμενο του φασισμού, όπως και του ναζισμού, το φαινόμενο ξεκίνησε από χώρες που πέρασαν μια μεγάλη οικονομική κρίση. Έτσι έγιναν και τα γεγονότα της Βαϊμάρης το 1933, έτσι κατόρθωσε να αναργηθεί στην εξουσία ο Χίτλερ και πιο μπροστά ο Μουσολίνη, όπου υπήρχε πρόβλημα οικονομικό, πρόβλημα που έχει σχέση, ας πούμε, με την καταπίεση των λαών και τη φτώχεια των λαών,
Εκεί αρτίζει το άνθος του κακού. Και είναι ο ναζισμός, ο φασισμός και τώρα τελευταία στην Ευρώπη και ορισμένα ακροδεξιά σχήματα που ταιριάζουν σαν φίρμες σε αυτά τα προηγούμενα φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα. Γι' αυτό λέω ότι εάν προχωρήσει η χώρα σε ένα βαθύτατο εκδημοκρατισμό, και αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλα τα κόμματα να το κάνουν, αλλά με την πίεση του λαϊκού κινήματος από κάτω ασφαλώς, γιατί τίποτε δεν γίνεται χωρίς την πρωτοβουλία του ελληνικού λαού. Τότε θα λύσουμε πολλά μεγάλα προβλήματα, όπως θα διαλύσουμε και τη Χρυσή Αυγή, γιατί κι άλλες φορές υπήρχαν τέτοια φυράματα. Εγώ θυμάμαι στην εποχή μας ότι είχαμε τους άλκημους νέους, ότι είχαμε της 4ης Αυγούστου μια οργάνωση που είχε πλαισιωθεί από νέους ανθρώπους. Και πάντα εμείς, σαν Δημοκρατική Νέα Λαμπράκη τότε, δίναμε μάχες. Από τότε εγώ γνωρίζω. Όχι με τη δικτατορία. Και πριν από τη δικτατορία είχαμε αυτά τα εκτρά φαινόμενα. Επομένως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δικτατορίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, ότι έχει μια εμφάνιση από τη δικτατορία του Μεταξά, δικτατορία προηγουμένου του Πάγκαλου, τη δικτατορία του Κονδύλη και πάει λέγοντας. Όταν έχουμε 30 δικτατορίες και πραξικοπήματα στη χώρα μας, τι περιμένεις? Αυτοί έχουν τώρα σκαλώσει επάνω στο σύνθημα που είχε η δικτατορία του Συνταγματαρχών. Η δικτατορία που στηριζόταν πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και τα τρία πράγματα τα διαλύσανε. Μιλήσανε αυτοί για την πατρίδα όταν αυτοί προδοπάτησαν το Σύνταγμα και πρόδωσαν τον ελληνικό λαό και την πατρίδα τους, οι συνταγματάρχες. Μιλάνε για τη θρησκεία όταν αυτοί καπηλεύτηκαν και βγαίνανε σε εισάβονες των εκκλησιών και κάνανε αντικομμουνιστικά κηρύγματα. Και αυτοί διαλύσανε την οικογένεια όταν 100.000 οικογένειες είχαμε θύματα. Μικρά ή μεγάλα, κατά τη διάρκεια της επταετίας, μέσα στις οικογένειές μας. Εμάς από την οικογένειά μας είμαστε 4 αδέλφια και τα 4 πήγανε φυλακή και εξορία. Ακόμη και τη μάνα μου, για εκβιαστικούς λόγους, την κρατήσα στο τμήμα και λέγανε «Ας έρθει ένας γιος εδώ και εμείς θα σε αφήσουμε». Καταλαβαίνετε δηλαδή τι επικίνδυνα πράγματα διαγράφονται στη χώρα μας, εάν αναπτυχθούν αυτοί περισσότερο. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να τους καταδικάσει. Και να τους καταδικάσει με το κίνημά του και με τον ψήφο στη Βουλή.